έστειλε σκληρά μέτρα για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Επικρίσεις στην ομιλία Παπανδρέου από Νέα Δημοκρατία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Συνασπισμό και Λάος. Το θεσμικό πλαίσιο για το άσυλο είναι επαρκές, επανέλαβε η Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Φωνές υπέρ της κατάργησης ακούστηκαν και στη Σύνοδο των Πριτάνεων που ολοκληρώνει σήμερα τις εργασίες της στο Λαύριο. Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες των αρχών για τη σύλληση του τάφου του Τάσου Παπαδόπουλου. Οι δράστες πήραν τη σωρό του τέος Προέδρου μέσα από το φέρετρο και φεύγοντας έσβησαν τα ίχνη τους αδειάζοντας δύο σάκους ασβέστη γύρω από τον τάφο. Τρεις νεκροί και μεγάλες καταστροφές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο νομός Μαγνησίας. Σοβαρά είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία στη Φθιώτιδα και τη Χαλκιδική. Βροχές και καταιγίδες σήμερα στα νότια κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Λοιπόν, βλέπαμε την ωραία εικόνα πριν στη Φλόρινα. Πάμε εκεί τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιος ο συνάδελφος είναι, ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο Περιβολάρη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα από τη κάνει κρυό. Καλημέρα από τη χιονισμένη Φλόρινα. Κρύο δεν θα έλεγα. Χιόνι θα σου έλεγα. Έτσι ιδιαίτερο. Φαγητό χωρίς αλάτι, αλλά εκεί έχετε πολύ αλάτι ευτυχώς. Μια χαρά είναι. Αρκετό βέβαια. Έχει πολύ κρύο, φτιάξατε κανένα χιονάνθρωπο. Χιονάνθρωπο όχι, δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Το χιόνι δεν είναι τόσο πολύ για να μπορούμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Είναι κοντά στα 5 εκατοστά μέσα στην πόλη. Αν βέβαια βγει κανείς στα ορεινά του νομού και κυρίως προς το χιονοδρομικό κέντρο της Βίκλας, εκεί θα δει πως το χιόνι ξεπερνά ακόμα και τα 30 εκατοστά σε πολλά σημεία από προχθές κιόλας. Πάντως, αυτό είναι το πρώτο χιόνι μέσα στην πόλη της Φλόρινας, η οποία ντύθηκε πλέον στα λευκά. Έχουμε πολύ... και επίσημα τον χειμώνα. Στο χιονοδρομικό έχει πολύ. Ορίστε. Στο χιονοδρομικό έχει πολύ. Το χιονοδρομικό. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί και έχει περίπου 30 εκατοστά χιόνι και ίσως και λίγο περισσότερο. Έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία και μάλιστα είναι από τις λίγες χρονιές που το χιονοδρομικό κέντρο ανοίγει και επίσημα πριν τις 15 Δεκεμβρίου. Συνήθως εκεί 15-20 Δεκεμβρίου άνοιγε. Έχει ανοίξει λοιπόν εδώ και δύο ημέρες και βέβαια αναμένεται αρκετός κόσμος και όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα ακόμη περισσότερο. Θα ζωντανέψει η πόλη της Φλόρινας. Ωραία. Είναι θαρρυντικό το ότι έχουμε χιόνι, γιατί η Φλόρινα έχει συνηθίσει να κάνει Χριστούγεννα με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Με το χιόνι, όλα της τα έθιμα είναι συνυφασμένα με το χιόνι, οπότε καταλαβαίνετε πως και οι κάτοικοι ξύπνησαν με μια καλύτερη διάθεση σήμερα. Πίνετε κανένα παρά ρακόμελο το χιόνι που είδα. Κανένα ρακόμελο πίνετε. Τρομοκράζει. Δεν ξέρω τι πίνετε εκεί πάνω στη Φλόρινα, αλλά το ρακόμελο ενδείκνεται. Όχι. Εδώ έχουμε το τσίπουρο ως παραδοσιακό προϊόν και μάλιστα εδώ το και λίγες μέρες είναι και έτοιμο. Οπότε ωραίο, ο κόσμος το... πίνει. Πίνει για να ζεσταθεί. Δεν είναι πάντως πολύ χαμηλή η θερμοκρασία. Τι θερμοκρασία αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη το θερμόμετρο. Μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 0. Ακριβώς 0. Εκτός πόλης έχει πέσει και στους μείον 2, μείον 3 βαθμούς. Mm-hmm. Είναι πάντως μια καλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Είχαμε συνηθίσει άλλες χρονιές κοντά στο μείον 10 να είμαστε. Οπότε θεωρώ πως είμαστε σχετικά καλά σήμερα. Παρ' όλα αυτά η εικόνα που βλέπετε νομίζω πως μας προδιαθέτει να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα των Χριστουγέννων. Γιώργο, στα ορεινά του νομού τι γίνεται, υπάρχουν προβλήματα με την κακοκαιρία? Το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό. Το οδικό δίκτυο όλου του νομού αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας είναι ανοιχτό. Απλά οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους σε τρία κυρίως σημεία. Στο επαρχιακό δίκτυο Καστοριάς Αμιντέου μέσω της Κλεισούρας αλλά και στις επαρχιακές οδούς Φλόρινας Καστοριάς μέσω Βιτσίου και μέσω Βίγλας. Καλό θα είναι να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να μην αναπτύσσουν μεγάλες. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Προσοχή βέβαια το βράδυ που παγώνουν οι δρόμοι. Βέβαια, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρείται. Ευτυχώς πάντως η μέρα σήμερα ξημέρωσε χωρίς να έχουμε σοβαρά προβλήματα και ούτε ευτυχώς κάποιο ατύχημα και καλό θα είναι να κυλήσει έτσι ο χειμώνας με προσοχή από τους οδηγούς και χωρίς ατυχήματα. Είναι αυτό καλά, που λέμε καλά. Κάθε χρόνο. Υπάρχουν βέβαια τα ατυχήματα αλλά ευτυχώς δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Μένουμε σε αυτό, στο ότι το χιόνι θα πρέπει να είναι απόλαυση και χαρά και όχι να μας δημιουργεί προβλήματα. Μα... Και θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα Γιώργο, πολύ ευχαριστούμε και πολύ. Για την ωραία εικόνα που μας να είστε καλά. Μετέφερε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ξέρεις, είναι πολλοί κόσμος, διάβαζα πριν τα μηνύματα, που λέει τι θα γίνει βρε παιδιά, θα κάνουμε τελικά λευκά Χριστούγεννα. Δεν ξέρω από ποιο μέρος της Ελλάδας μας το στέλνει. Και τι θα κάνει, γιατί ο κόσμος τώρα προσπαθεί να προγραμματίσει. Τι θα κάνει, θα πάει η εκδρομή, πού θα πάει. Και μέσα στην Αθήνα βέβαια να μείνει. Δεν ξέρω.
Θα είχαμε την τύχη όσοι μείνουμε στην Καλά, Αθήνα. Στην Αθήνα να δεν χιονίσει. Νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι Χριστούγεννα με χιόνι. Ούτε εγώ τώρα το θυμάμαι, αλήθεια είναι. Θυμάμαι ένα πολύ δυνατό έτσι και βαρύ θυμάμαι χειμώνα. Θυμάμαι ένα βαρύ χειμώνα πριν 4-5 χρόνια, αμέσως μετά την πρωτοχρονιά και το Φανείον. Αμέσως μετά που είχαν κλείσει δρόμοι, ένα μέτρο χιόνι στην Αθήνα. Πριν 4-5 χρόνια. Μάλιστα είχα αποκλειστεί, εδώ στην ΕΡΤ. Εγώ είχα αποκλειστεί στο σπίτι μου και δεν ήρθα στην ΕΡΤ 2 μέρες. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πέτρου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμάς. Πρώτα-πρώτα, τι καιρό θα έχουμε σήμερα και αύριο? Σήμερα, λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση είναι σχεδόν άσπρη στις περισσότερες περιοχές όπου είναι ορεινές ή μη ορεινές, δηλαδή υψόμετρο πάνω από 600-800 μέτρα είναι εμφανές το χιόνι. Η Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη είναι σε αυτές τις περιοχές. Στις περιοχές πέφτουν ψιλοβροχές σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια ή υπάρχει συννεφιά και σε λίγη ώρα θα αρχίσει να βρέχει και εκεί. Ένα καινούριο λοιπόν κύμα κακοκαιρίας αρχίζει και επηρεάζει από τα δυτικά τη χώρα. Θα αρχίσει να επιδεινώνει το καιρό στην κεντρική και νότια Ελλάδα που είναι έτσι πιο ανοιχτά τα πράγματα τώρα από τις απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν και καταιγίδες, θα συνεχιστούν και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά. Εδώ στην Αθήνα, Πελοπόννησο. Ναι. Η Πελοπόννησος λοιπόν και η Στερεά από το απόγευμα θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες που πιθανόν στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες και αργότερα από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα να είναι και ισχυρές. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επηρεαστεί κυρίως από βροχές, χιόνια στις πιο ωραίες περιοχές και θα συνεχιστεί ο καιρός που περιγράψαμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία, κυρία Πέτρου, πότε και από πού θα ξεκινήσει η υποχώρηση των φαινομένων? Αυτή η κατάσταση λοιπόν μέχρι το τώρα θα έχει περάσει στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και αύριο θα ξεκινήσει μια μέρα παρόμοια με τη σημερινή όσον αφορά το κρύο και όσον αφορά τους ανέμους. Όμως σιγά σιγά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, δεν είναι λιγότερα. Θα παραμείνει όμως σουχτερό το κρύο και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική. Ενώ θα επικρατήσουν βουριάδες παντού σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι το βράδυ λοιπόν τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα ακολουθήσει μια μέρα έτσι με κάπως πιο ήπιο καιρό από πλευράς φαινομένων, αλλά το κρύο θα παραδίνει στο φτερό, θα είναι η Δευτέρα αυτή. Και θα μας έρθει ένα καινούριο κύμα καθυγερίας από Δευτέρα βράδυ, Τρίτη και Τετάρτη, το οποίο θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους νοτιάδες και θα έχουμε μια άλλο πλέον της θερμοκρασίας. Από ανέμους στα πελάγια, κυρία Πέτρου, πώς πάμε? Οι άνεμοι τώρα είναι ενισχυμένοι μόνο στο Βόρειο Αιγαίο. Πολύ ενισχυμένοι, όχι τόσο όσο ήταν χθες προχθές που είχαμε 9 και 10 μποφόρ. Έχουμε όμως ένα φτάρι γεμάτο. Οι υπόλοιπες πλώες γίνονται, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι πιο εξασθενημένα τα πελάγια τα υπόλοιπα. Και δεν αναμένεται ενίσχυση των ανέμων για το ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Από τη Δευτέρα το βράδυ και Τρίτη αναμένεται πάλι ενίσχυση από το Ιόνιο με νοτιάδες και ελόβεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στους πλώες ξανά. Μάλιστα. Τώρα ίσως είναι νωρίς για προβλέψεις. Αλλά φανταζόμαστε όλος ο κόσμος θα σας ρωτάει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι προβλέπετε, έτσι δεν είναι? Ναι, και αν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λευκά Χριστούγεννα στην Αθήνα. Ας δούμε λοιπόν μια προοπτική, εκτός από το πληροκογερία του Σαββατοκύριακου και της Τρίτης Δετάρτης. Θα ακολουθήσει μια περίοδος που πρέπει να έχει διαφορετικές επηρεασμούς από εδώ. Είτε από νοτιάδες που θα ανεβάζουν κάπως τη θερμοκρασία, είτε από βορειάδες, βόρεια συστήματα δηλαδή, θα τη ρίχνουν και θα έχουν πρόσκληση στην οπτώση στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως είναι μια κλιματολογικά πολύ θολή περίοδος, δηλαδή νιώθουν τα χιόνια και στην ώρα τους, όπως λέμε, όπως ακριβώς προβλέπεται κλιματολογικά. Και μάλλον θα ακολουθήσει μια περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, η οποία θα έχει τέτοιες διαδοχές μεταξύ βελτιώσεων και καιρικών φαινομένων τα οποία είναι φυσιολογικά για την εποχή. Όσον αφορά για την προοπτική για τα Χριστούγεννα, η Αθήνα δεν ήρθε να χιονίζει τα Χριστούγεννα κλιματολογικά. Δεν θυμάται νομίζω κανείς χιονισμένα Χριστούγεννα στην Αττική. Χιονισμένα όμως φώτα είναι πολύ συνηθισμένο. Και νομίζω ότι η περίοδος μετά τον Γενάρη είναι η περίοδος που έχουμε τις περισσότερες περιπτώσεις χιονιού στην Αττική. Έτσι λοιπόν, μάλλον θα βαδίσουμε και φέτος. Μάλιστα. Για να δούμε και μια κάρτα. Πρέπει εμείς να ανεβούν λίγο πιο ψηλά στα βουνά ή κάπως βορειότερα. Να δούμε και να μια κάρτα. Τα βουνά. Εμείς με τη διακύμανση τα τελευταία χρόνια του καιρού, την περίοδο των Χριστουγέννων στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν από το 2000.
17 βαθμοί Κελσίου, το 2002 12 βαθμοί Κελσίου, χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν το 2008 πέρυσι, ήταν 10,5 βαθμοί ναι. Κελσίου. Κοιτάξτε, αυτές οι θερμοκρασίες είναι κανονικές, δηλαδή μεταξύ 9, 10 και 13-14. Αυτή η κύμανση είναι περίπου στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Είναι ακραίο, ας πούμε, αλλά δεν είναι απίθανο να συμβεί να έρθει μια ψυχρή εισβολή και ανήμερα τα Χριστούγεννα, γιατί είναι μια μέρα αυτή, να συμβεί κάτι ακραίο όπως μπορεί να τύχει μια, να μην είναι τις 25, αλλά να είναι 2-3 μέρες πριν, 2-3 μέρες μετά. Αλλά κλιματολογικά οι καιρικές αυτές συνθήκες με το χιόνι στην Αθήνα, που είναι ξέρω εγώ 3 μέρες χιονιού κατά μέσον όρο έχουμε κάθε χρόνο στην Αττική, είναι μετά, από το Γενάρη και μετά. Είναι και θέμα γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. Μάλιστα. Κυρία Πέτρου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέτρου. Να είστε καλά. Για τις προβλέψεις σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Και να πάμε